τι γίνεται με το GNTM. Έλατε. Εσείς στο Open τι πιστεύετε ότι θα γίνει με το GNTM? Παιδιά, και εγώ από εσάς μαθαίνω. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει κάνει κρούση κανένας. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που ήθελε το κανάλι, κάπως ήθελε να το βγάλει και αυτή τη σεζόν το GNTM. Μακάρι, παιδιά, μακάρι εμένα το GNTM, γιατί εγώ είμαι τηλεορασάκιας. Σαν τηλεθεάτρια, πραγματικά περιμένω πώς και πώς. Και ας μη συμμετέχω. Θέλω να τη δω αυτή την εκπομπή. Οπότε μακάρι να βγει. Και μακάρι να είμαι κιόλας, αλλά σου λέω, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Εσείς μου λέτε συνέχεια. Δεν σου έχει γίνει όμως κάποια συζήτηση? Όχι, επίσημα δεν μου έχει γίνει. Υπήρχε μια περίοδος που ακουγόταν έντονα για ένα GNTM All Star. Μακάρι. Έχει τεθεί καθόλου αυτό στο τραπέζι? Παιδιά, δεν έχω πάει σε κανένα τραπέζι. Τι λέμε τώρα για να τεθεί κι αυτό? Δηλαδή, όταν θα καλεστώ σε τραπέζι GNTM, θα πω ναι σε όλα. Τι να σου πω. Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε και όλο αυτό που γίνεται με την Ιλιάνα Παπαγιωρίου και την Έλενα Χριστοπούλου. Ναι. Εσύ, που είσαι ένας άνθρωπος που είσαι κοντά και με τις δύο, σε κάνει να αισθάνεσαι λίγο άβολο όλο αυτό? Μόνο άβολα και στενάχωρα. Και γι' αυτό δεν σχολιάζω καθόλου για αυτή την ιστορία. Είναι μια δύσκολη ιστορία που έχει πάρει ένα δρόμο νομικό που τα πράγματα θα εξελιχθούν. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω κάτι. Είναι άσχημο. Γιατί ξέρω και τις δύο κυρίες και τις δύο γυναίκες αυτές. Οπότε δεν θέλω. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Εγώ σαν άνθρωπος θέλω να ελπίζω ότι όλα λύνονται. Αλλά αν με ρωτάς, κάποια πράγματα δεν λύνονται κιόλας. Καταλαβες. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Υπόθηκαν από αρκετούς ότι ενδεχομένως η Ιλιάνα όλο αυτό να μην έπρεπε να το πει δημόσια. Συγγνώμη, αλλά εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουμε δικαίωμα να εκφραζόμαστε όπως θέλουμε, όπου θέλουμε και όποτε θέλουμε. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που θα πω σε μια γυναίκα πού να εκφραστεί, πότε να εκφραστεί και γιατί να εκφραστεί. Επίσης, είμαστε άνθρωποι μπροστά από τις κάμερες και αυτό που μας λένε, δηλαδή εγώ 7 χρόνια που είμαι στην παρέα σας, αυτό που μου λένε όλοι είναι ότι από τη στιγμή που μπήκε στη διαδικασία να είσαι μπροστά από τις κάμερες, είσαι μπροστά από τις κάμερες. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα ελέγξεις κιόλας. Εμένα η άποψή μου είναι καλό να αφήνουμε τις γυναίκες να εκφράζονται όπως θέλουν και όποτε θέλουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί φτάνει, είναι 2024. Νομίζω είμαστε ελεύθερες να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, το πόνο μας και τα πάντα όπου θέλουμε. Την αγαπώ και πιστεύω ότι ένας λόγος που έμεινε στην τηλεόραση είναι γιατί αυτό που είναι τηλεοπτικά, αυτό είναι και, στο, και κανονικά. Δηλαδή, αυτή η αυθεντικότητά της είναι αυτό που την έκανε να μείνει τηλεοπτικά. Είναι και άλλοι καλή, θα περάσανε, ναι, ναι. Αυτό μας απασχόλησε. Είναι πολύ καλή, αλλά εδώ πέρα νομίζω χρησιμοποιεί έναν αχρίαστο φεμινισμό. Mm. Που δεν τέθηκε στο τραπέζι. Δηλαδή, μια γυναίκα είναι το 2024 να λέει ό,τι θέλει. Αυτό νομίζω κάνει στην κουβέντα. Δεν προσφέρει κάτι. Γιατί η γυναίκα άντρας, η Ιλιάνα, κάνει... η Ιλιάνα κρίθηκε όχι επειδή ως γυναίκα είπε την αλήθεια της, αλλά επειδή ως ένα άτομο γνωστό από την τηλεόραση δημοσιοποίησε ένα πρόβλημα. Αντί να το λύσει μόνο νομικά. Να το λύσει. Άρα το γυναίκα εδώ νομίζω ότι. Όχι, ναι. Δεν θέλω να πω προσβάλλει. Υποβιβάζει την. Αχρίαστος φεμινισμός, το πει πολύ. Ναι, εννοώ ότι πάντα φεμινισμό να έχουμε. Δηλαδή γυναίκες μπροστά. Αλλά τώρα εδώ είναι αχρίαστο. Και άντρας να ήταν δηλαδή στη θέση. Μπορεί της να εκφραστεί όπως θέλει. Όλοι έχουν δικαίωμα να μιλούν και να εκφράζουν. Δεν δισταχώζαν τη Ιλιάνα ως γυναίκα. Επειδή είναι γυναίκα. Και επίσης, επειδή είπα ότι κάποια πράγματα είμαστε στις κάμαρες και δεν ελέγχονται, νομίζω το ελέγχεις αν δεν θες να πας να μιλήσεις. Δεν είναι κάτι που το κάνεις έτσι. Επειδή λέει δεν ελέγχονται, είμαστε showbiz, είμαστε στις κάμαρες. Επέλεξε η Ιλιάνα και πήγε και μίλησε και καλά έκανε. Δηλαδή, όχι επέλεξε. Ήταν η βούλησή της. Δεν έγινε. Το έλεγξε η ίδια. Δεν σημαίνει ότι δεν το ελέγχεις. Ναι, παιδιά, το γεγονός ότι έφυγε όμως από την εταιρεία της Έλληνας είναι κάτι το οποίο δεν βγήκε η Ιλιάνα. Πει παιδιά, φεύγω, goodbye, πάμε για συνέντευξη. Διέρευσε από το ρεπορτάζ. Για τη συνέντευξη που έδωσε. Λογικό είναι όταν δίνει συνέντευξη να την ερωτήσουν οι δημοσιογράφοι. Και το έλεγξε η ίδια. Αυτό λέει. Το διάστημα δεν απαντούσε και απάντησε μία φορά στον Αρναούτογλου. Δεν ήταν ζήτημα γιατί είχε διαρρεύσει καλά, λέει. Όταν έφυγε ο Μοθωναίος, ότι φύγανε μαζί. Δεν στείλανε δελτίο τύπου ότι φεύγουν. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά θα μπορούσε μετά. Ότι η φιλία, διακοπές δεν κάνουμε μαζί. Δηλαδή, όλο σιγά-σιγά είχε. Μπορούσε όμως να ήταν μια φήμη που πλανάτε. Αν δεν μιλήσεις. Δηλαδή, μέχρι στιγμή που. Γιατί τα κορίτσια, α πούμε, εγώ θυμάμαι ότι κάθε καλοκαίρι ήταν στα κουφονίσια 20 μέρες. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που δεν τις είδες. Ήταν σολντάτο κουφονίσια γι' αυτό. Όχι, πήγανε ξεχωριστά. Στο άνω ή στο κάτω.
Στο μεσαίο. Α, στο μεσαίο. Και τελικά. Δεν θα το πω! Δεν θα το πω! Γενικά η Ζενεβιέ πάντως σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν το μακρύβω. Ποιο έχει δεχτεί πρόταση, Ζενεβιέ δεν έχει δεχτεί. Κανείς δεν έχει δεχτεί. Η Καγιά δεν έχει δεχτεί. Η Ηλιάνα δεν έχει δεχτεί. Μήπως έχω δεχτεί εγώ στο τέλος. Εσύ έχεις δεχτεί. Εγώ θα το κάνω. Ο Οδυσσέας θα το κάνει. Εγώ! Λοιπόν, είναι βιογραφικό. Ο Οδυσσέας. Και μου λέει πόσο ευτυχισμένη με το first date. Ω, μου λέει μια χαρά εδώ πέρα δεν υπάρχει.